26 Απριλίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τους μεγάλους αθλητές μας Γιάννη Σοφοκλέος και Γιάννη Στοφορίδη. Στο πλάι τους, στενοί συνεργάτες στα Extreme Stores και ο Αντώνης Τσίλης. Σημαντικές εμφανίσεις επίσης έκαναν ο Στέλιος Παπαδόπουλος, ο Τζούνιορ και πολλά υποσχόμενος, ο Κώστας Καϊτατζής που είχε μια αποφασιστική νίκη, ο Νίκος Παπαδόπουλος που αγωνίστηκε στο καράτε και πολλά άλλα παιδιά δικά μας αλλά και από άλλες πόλεις και χώρες που έδωσαν τα δυνατά τους και πρόσφεραν σε όλους μας συγκινήσεις και θέαμα. Εμείς σήμερα θα παρακολουθήσουμε ορισμένα αποσπάσματα των αγώνων. Ένας από τους χορηγούς του γεγονότος και πάντα στο πλάι των αθλητών βρέθηκε η ομάδα των Extreme Stores. Ακόμη ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Σοφοκλέος είναι εδώ για να το υποστηρίξει και να το στηρίξει και όλοι οι υπόλοιποι για να το διεκδικήσουν. Εννοείται. Ο κόσμος Καβάλας, από ό,τι μας έδειξε ακόμα και σήμερα, ήρθε για να υποστηρίξει τον Γιάννη Σοφοκλέο σε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα. Υπεράσπισε ο Γιάννης Σοφοκλέος τον παγκόσμιο τίτλο του, που πήρε και κέρδισε στην Ηρακλίτσα το καλοκαίρι. Άρα νομίζω ότι μπράβο στην Καβάλα που υποστηρίζει τέτοια γεγονότα, μεγάλα γεγονότα. Για άλλη μια φορά, τα Extreme Stores βρίσκονται δίπλα στους πρωταθλητές. Για άλλη μια φορά τους υποστηρίζει με όλο της το δυναμικό. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε δίπλα στους πρωταθλητές. Σίγουρα είμαστε δίπλα στους πρωταθλητές, αλλά είμαστε και δίπλα σε όποιον θέλει υγεία και θέλει να γυμναστεί. Ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους είμαστε δίπλα. Πόσο μάλλον σε πρωταθλητές που έχουν περισσότερες ανάγκες, έχουν συγκεκριμένες προπονήσεις, συγκεκριμένες απαιτήσεις από το άθλημά τους. Η Extreme Stores έχει μια δυναμική παρουσία, όχι μόνο με την υποστήριξη των αθλητών της, αλλά και με μια ολόκληρα μεγάλη ομάδα, η οποία βρίσκεται εδώ για να μας παρουσιάσει τα Extreme Stores δυναμικά. Αυτό είναι σίγουρο και εγώ προσωπικά, αλλά και τα κορίτσια μας και όλα τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ, φίλοι του καταστήματος της Καβάλας, ήρθαμε για να δείξουμε 5 πράγματα, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τι είναι τα συμπληρώματα, να καταλάβουμε πόσο μπορούμε να κάνουμε τον αθλητισμό μας πιο εύκολο και την υγεία μας καλύτερη. Και φυσικά να μην σας κουράσουμε άλλο, γιατί έχετε πολλές προετοιμασίες σε αυτόν τον αγώνα εδώ. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των αθλητών της Extreme Store. Αυτό ακριβώς, σήμερα παίζουν αρκετοί αθλητές της Extreme Stores με τα χρώματα της Extreme Stores. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, κάθε επιτυχία και ευχόμαστε στο Γιάννη που παίζει και για το πιο σημαντικό τίτλο σήμερα, την υπεράσπιση του τίτλου του για πολλά χρόνια. Μαζί με τον Νίκο Πετρακίδη, άλλον έναν αθλητή των Extreme Stores. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Σε είχαμε δει και την προηγούμενη φορά στην εκδήλωση της Ηρακλίτσας. Ευχαριστηθήκαμε το θέαμα του fitness bodybuilding, σωστά το είπα? Ναι, ακριβώς έτσι. Σήμερα έχουμε να μας δείξεις... Θα κάνουμε μια επίδειξη πάλι, σωματική διάπλαση. Είναι, το άθλημα είναι ένα, αλλά fitness ή bodybuilding είναι διαχωρισμός ανάλογα με τα κιλά.
Εγώ παίζω σε κιλά μέχρι συν 2 με συν 4 από το ύψος μου. Αυτό είναι το fitness δηλαδή. Θα κάνουμε μια επίδειξη σήμερα με τη βοήθεια της Extreme, που εδώ και ένα χρόνο με βοηθάει και με σπονσονάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Ντοψίδη που είναι εδώ υπεύθυνο στο κατάστημα. Και ετοιμαζόμαστε για αγώνες σύντομα. Έχουμε 25 Μαΐου στην Αθήνα το μεγάλο πρωτάθλημα, η μόνη αναγνωρισμένη ομοσπονδία από το ΣΕΓΑΣ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η IFBB. Μεγάλο και δύσκολο πρωτάθλημα. Δοκιμάζω πρώτη φορά τις δυνάμεις μου εκεί. Και η ομοσπονδία που αγωνίζομαι χρόνια έχει παγκόσμιο φέτος 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι να είσαι τόσα χρόνια σε ένα άθλημα και μάλιστα να βρίσκεσαι για πολλά χρόνια στην κορυφή? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή όλη μέρα να κάνουμε διατροφή, ύπνο και προπόνηση, εργαζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και πιστεύω ότι εδώ ακριβώς είναι η καταλυτική βοήθεια των Extreme Store. Αυτά είναι που στηρίζουν έναν αθλητή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εννοείται. Με τις συγκυρίες σημερινές, έτσι πως είναι η εποχή μας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι όχι απλά σημαντικό, είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή. Για μένα δηλαδή είναι το α και το ω. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Αντώνη, πώς είναι να υποστηρίζεις αθλητές στο ύψος του Νίκου και όλων των υπόλοιπων που έχουμε? Στην ομάδα των Extreme γενικά, όχι μόνο της Καβάλας, αλλά γενικά στην ομάδα της, στην οικογένεια των Extreme, είναι και άλλοι άνθρωποι του bodybuilding και είναι εύκολο για μας, γιατί όλοι όσοι ασχολούνται και είναι στην οικογένεια των Extreme Store είναι στην κορυφή. Άρα για μας τους δίνουμε μια μικρή βοήθεια όσον αφορά τα συμπληρώματα. Το αποτέλεσμα θα το δείτε και εσείς μετά από λίγο στον αγώνα πάνω, στην επίδειξη που θα κάνει. Άρα για μας είναι μικρή η βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Απλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, η διατροφή είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται να γίνεται καθημερινά, όπως και ο ύπνος. Κάτι που λείπει από τον περισσότερο κόσμο λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε στις δουλειές μας. Ο Νίκος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα με πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, με πάρα πολλές υποχρεώσεις γενικώς και χαιρόμαστε που είμαστε δίπλα σαν ομάδα Καβάλας. Και εμείς ως θεατές περιμένουμε να χαρούμε το θέαμα που θα μας δώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά, ευχαριστώ. Αγώνισμα του καράτε αγωνίζονται δύο πρωταθλητές Ελλάδος, ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Ζήσης Μίτσιου. Νίκος Παπαδόπουλος, άλλη μία επιτυχία. Συγχαρητήρια, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που
Έπαιξα στην Καβάλα σε αυτούς τους αγώνες. Πολύ καλή διοργάνωση. Καλοί παίκτες, καλά παιδιά. Άσκαλε. Προσπαθήσαμε μέσα σε μια πόλη η οποία είναι πρωτεύουσα του kickbox να δείξουμε πραγματικά την δυναμικότητα, τη μαχητικότητα και το στυλ του Kyokushin Karate. Πιστεύω ότι τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και το πέτυχαν απόλυτα. Σίγουρα και δώσανε και κάτι ακόμη πέρα από το kickboxing που έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις διοργανώσεις. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιτυχία. Τα Extreme Stores ήταν και ο μεγάλος χορηγός στο πρωτάθλημα που κάναμε πριν από ένα μήνα περίπου, στο ίδιο γήπεδο εδώ, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε που έγινε στην πόλη της Καβάλας. Τους ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό. Και έχουμε και την υπόθεσή τους ότι θα μας βοηθήσουν και εμένα και τον Νίκο και όλη την Εθνική Ελλάδος σε κάθε διοργάνωση, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νίκο, επόμενος στόχος. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Εμείς χαιρόμαστε για τις νίκες τους και ευχόμαστε, όπως δώσαμε και την υπόσχεση την προηγούμενη φορά, να είμαστε δίπλα τους όσο μπορούμε και καλύτερα φυσικά κάθε φορά. Ένας πολύ δυνατός αγώνας ήταν αυτός ανάμεσα στον Θόδωρο Παπάζογλου και στον Λουάν Οντζόμπο, έναν αθλητή από την Αθήνα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μία νίκη η οποία δεν ήρθε τόσο εύκολα, προσπάθησες γι' αυτήν. Εννοείται, φυσικά. Έτσι. Αλλά και ο κόσμος ήταν μαζί σου. Και αυτό. Έτσι είναι. Πάντα ο κόσμος είναι μαζί μας, πάντα μας βοηθάει, πάντα μας στηρίζει. Αυτά. Και τα Extreme Stores ήταν μαζί σου. Και τα Extreme Stores και, πιο... και, τα Extreme Stores και ο δάσκαλος Παναγιώτης Καρνίκολης. Μαζί μας πάντα. Για το δάσκαλο δεν έχουμε να πούμε, Παναγιώτη. Όλο ένα μας βγάζεις παιδιά καινούργια με πολύ όρεξη, ταλαντούχους και φυσικά πάντα σε συνεργασία με τον Αντώνη μας δίνετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σημαντικό, οι φουρνιές πλέον να ανανεώνονται συνέχεια. Ήδη υπάρχουν καινούργιες φουρνιές και από πίσω και από το Θόδωρο ακόμη πιο κάτω. Και φέρνουμε καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο της Καβάλας. Όλους αυτούς μας στηρίζουν, τους χορηγούς μας, τον Αντώνη. Ο Θόδωρος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, ετοιμάζεται για ένα άλλο στην Αθήνα. Δεν σταματάμε προετοιμασία, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και τους επόμενους αθλητές να δούμε. Έχουμε και τον επόμενο, έχουμε τον Γιάννη, τη μεγάλη την κατηγορία μας. Έχουμε ένα Ρουμάνο αντίπαλο, η αλήθεια δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Ο Γιάννης είναι σε καλή κατάσταση, ελπίζω ότι θα δούμε ένα θεαματικό παιχνίδι. Και εμείς ελπίζουμε οι ευχές μας μαζί τους. Αντώνη. Εμείς περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Θόδωρος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος. Με το δάσκαλό του φυσικά τι περιμέναμε. Κάτι λιγότερο δεν περιμέναμε. Άρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και ευχόμαστε και για τους επόμενους αθλητές να είναι το ίδιο. We'll be right back.
Στις 26 Απριλίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τους μεγάλους αθλητές μας Γιάννη Σοφοκλέος και Γιάννη Στοφορίδη. Ένας από τους πρώτους αγώνες που παρακολουθήσαμε ήταν μεταξύ του δικού μας παιδιού του Στέλιου Παπαδόπουλου και του δυνατού Κώστα Νικολαίδη. Υπέροχη νίκη, ένας πολύ δυνατός αγώνας που μας κράτησε σε αγωνία αλλά που μας έβγαλε σε όλους τους προπρόσωπους. Συγχαρητήρια. Αυτό ευχαριστώ κιόλας. Αυτό οφείλεται όλο στη δουλειά
το δάσκαλό μου στις προπονήσεις, ταπεινός. Ταπεινότητα και δουλειά. Και όλα τα άλλα έρχονται. Έρχονται αυτά τα αποτελέσματα που άμα έχεις ένα στόχο και θες να το πετύχεις, θα φτάσεις. Είπες δύο κουβέντες που μας κάθισαν στην καρδιά και ξέρουμε ότι είσαι γνήσιος, μαθητής, δάσκαλε, ταπεινότητα. Ταπεινότητα. Από τη στιγμή που το παιδί, ο αθλητής βρήκε την ταπεινότητα, βρήκε την κορυφή. Όταν είσαι κάτω, είσαι πάνω, τελείωσε. Αυτοί που δεν θα σκεφτούν ανατολίτικα σε αυτό το θέμα ή αρχαιοελληνικά, για μένα είναι χαμένη από χέρι. Πρέπει να ξεκινάνε και να συνεχίζουν έτσι. Ο Στέλιος έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι πάλι με τον πολύ σκληρό Νικολαίδη. Το παιδί έχει παίξει με όλους τις κατηγορίες του και ελάχιστες φορές κινδύνεψε. Ήταν ο πιο φοβερός αγώνας για τον Νικολαίδη, όχι για τον Στέλιο. Και παρόλα αυτά άντεξε. Άντεξε το παιδί, είναι πολύ σκληρό. Και ο Στέλιος έδωσε θέαμα, παράσταση, δύναμη, αντοχή, όλα. Δηλαδή πιστεύω ότι κάνει κάτι ξεχωριστό ο Στέλιος. Με λίγα, φανερώνει πολλά. Δηλαδή έχει τρεις παρουσίες μετά από την πυγμαχία που ήταν εθνική πυγμαχία και στις τρεις παρουσίες έχει κλέψει την παράσταση από όλες τις κατηγορίες. Θεωρώ είναι το νέο μικρό μας ταλέντο. Το νέο μεγάλο μας ταλέντο. Έτσι. Μικρό μόνο στην ηλικία, έτσι. Μόνο στην ηλικία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Extreme που είναι πάντα κοντά, μας βοηθάει σε οτιδήποτε χρειαστούμε, διατροφικό, συμπλήρωμα. Είναι πάντα μαζί μας τα παιδιά, ο Αντώνης, η Extreme. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη. Εγώ τους ευχαριστώ γιατί γεμίζουμε νίκες, γεμίζουμε χαρές, γεμίζουμε με αθλητές καινούριους, μικρούς ηλικία αλλά μεγάλους σε ταλέντο. Και αυτό μας αρέσει. Εμείς για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Ήσουν θεαματικός και πάνω απ' όλα κατέκτησες τις καρδιές μας. Καλή συνέχεια σε σένα. Θα θέλαμε να ευχηθώ εγώ απλά κάτι. Θα θέλαμε να δικαιωθεί ο Στέλιος. Άμα δικαιωθεί ο Στέλιος, ο δρόμος είναι ένας. K1. K1, το μεγάλο K1, το K1 Max. Το δικαιούται ο Στέλιος. Και εμείς μαζί του, έτσι. Κώστας Καϊτατζής εξέπληξε το κοινό με την πολύ πολύ γρήγορη νίκη. Καϊτατζής, άλλη μία μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλύπτετε τους αγώνες μας. Θέλω να ευχαριστήσουμε τη σειρά του προπονητή μου, ο οποίος με ετοίμασε για αυτόν τον αγώνα, τον κύριο Αντώνη το Ψίδι, για τα βοηθήματα, συμπληρώματα, διατροφής που μας χορηγεί πολύ σωστά και μας τα εξηγεί πάρα πολύ σωστά για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε. Αφαιρώ την νίκη στον πατέρα μου που δεν θέλει καν να ξέρω τι κάνω αυτό το άθλημα και δεν ήταν σήμερα εδώ πάλι. Ευχαριστώ. Ήμασταν όμως όλοι οι υπόλοιποι, σε στηρίζουμε. Είσαι ένα πολύ γρήγορο. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ για τα όμορφα σου λόγια. Αντώνη,
Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ο Κώστας είναι ένας φίλος του μαγαζιού, είναι ένας φίλος της Extreme Stores. Ακούει πολύ καλά τις συμβουλές μας. Ο ένας δίνει στον άλλο συμβουλές, γιατί και εγώ από τα παιδιά παίρνω ενέργεια, δύναμη, γνώσεις και έτσι είμαστε μια καλή ομάδα όλοι μαζί. Λείπει αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης ο Μπουρτζόγλου, ο δάσκαλος του Κώστα, που αυτός είναι ό,τι έχει φτιάξει, μας βοηθάει όλους μαζί. Παιδιά, συγχαρητήρια, καλή συνέχεια.
Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Ένας δύσκολος και δυνατός αγώνας που όμως ανταποκριθήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολος αντίπαλος, καλός, σκληρός. Κάναμε τη διαφορά λίγο. Προσπάθησα για να πάρω την νίκη. Προσπάθησες. Εμείς χαρήκαμε στην προσπάθειά σου. Όλοι οι αθλητές δεν είναι το ίδιο. Κάποιοι είναι πιο δύσκολοι, κάποιοι είναι πιο εύκολοι. Έτσι. Εμείς είμαστε στο πλάι σου και μαζί με εμάς έχεις και τα Extreme Stores. Ναι, Αντώνη. Ναι, σε αυτή την προσπάθεια είδαμε ότι ο Γιάννης δυσκολεύτηκε λίγο, ήταν δύσκολος αντίπαλος, ζοριστήκαμε, αλλά τα απεξήλθε στο τέλος και αυτό σημαίνει ότι είχαμε πολύ καλή προετοιμασία. Έχει καλές εντολές από τον καθηγητή του και δάσκαλό του, τον Παναγιώτο Καρανικολή, και η προετοιμασία του, οι προπονήσεις, όλα αυτά έβγαλαν αποτέλεσμα την νίκη. Και μπράβο στον Γιάννη. Οπότε άλλη μια νίκη και τώρα ετοιμαζόμαστε. Έχουμε καινούργια πράγματα στο πρόγραμμα. Έχω, ναι, στις 2 Ιουνίου στην Αθήνα, revanche με τον Αντώνη τον Τζόρο, στη διοργάνωση την Κίμπο που λέγεται, του Χρήστου του Παπαναγιώτου. Κάνουμε προετοιμασία. Θα έχουμε στο πλάι μας τα Extreme Stores, τις καβάλες με τον Αντώνη Ψίδη, για να κάνουμε πάλι μια καλή δουλειά. Και η προηγούμενη αναμέτρηση με τον Τζόρο ήταν αρκετά δυναμική. Ευχόμαστε όμως ότι και σε αυτή θα τα απεξέλθεις. Ναι, με προσπάθεια. Προσπάθεια, επιμονή και υπομονή. Και καλή προετοιμασία, πολύ καλή προετοιμασία. Να πω ότι προέρχεται από έναν οδυνηρό τραυματισμό, έχει κάνει χειρουργείο. Είναι ο πρώτος του αγώνας μετά από τον παγκόσμιο τίτλο από πέρυσι, τον Αύγουστο. Έχει να παίξει πάρα πολύ. Και αυτό είναι νομίζω το μοναδικό του μεγάλο μειονέκτημα στο σημερινό αγώνα. Γιατί φαντάσου ότι μετά από την διεκδίκηση του παγκοσμίου τίτλου πέρυσι, τον Αύγουστο, είχε το χειρουργείο, είχε 2 ακυρώσεις, ατυχίες. Και τώρα είναι ο πρώτος του ουσιαστικά αγώνας.
Είμαστε στα μισά του πέμπτου γύρου. Ο Αλεξάνδρου πιέζει, ξέρω ότι στα σημεία είναι κάτω βέβαια, αλλά έχει μια ευκαιρία ακόμη. Έχει ζαλιστεί νομίζω ο Ρουμάνος. Γιάννης Σοφοκλέους, ο μεγάλος νικητής για την απόψινή βραδιά. Για άλλη μια φορά πήραμε τη ζώνη, έτσι, ένας δυνατός αγώνας, ένας δυνατός αντίπαλος, που όμως ανταπεξήλθε μέχρι τέλους. Όλα καλά, τέλος καλά. Μετά από δύο χειρουργία που είχα το Δεκέμβρη, στο ώμο και στον αγώνα, έπαιξα με ένα πολύ σκληρό αντίπαλο, πολύ δυνατός. Όλα πήγαν σωστά και όπως θέλαμε. Από ό,τι φάνηκε το χειρουργείο πήγε μια χαρά και με υγιής. Αυτό έχει σημασία που δεν χτύπησα και όλα πήγαν καλά και κράτησα τον παγκόσμιο τίτλο στην Καβάλα. Εμείς ευχόμαστε καταρχάς περαστικά, γιατί ήταν και καλό το χειρουργείο που έκανες, έτσι. Ευχόμαστε όντως να πάνε όλα έτσι όπως πρέπει. Και για το μέλλον ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζομαι, ναι. Τώρα, αφού πήγαν όλα καλά και δεν χτυπήσαμε σε αυτόν τον αγώνα, είναι σημαντικό. Ετοιμάζομαι για τις 2 Ιουνίου, που θα γίνει ένα event στην Αθήνα. Συζητάω με το promoter που θα κάνει το event, με τον αντίπαλο που θα μου βρει από το εξωτερικό. Μάλλον σήμερα θα μάθουμε ακριβώς και θα μάθω τις λεπτομέρειες προσεχώς. Σίγουρα θα είναι κάποιος πάλι εξίσου δυνατός. Ναι. Τα παιχνίδια μου είναι επιλεγμένα, παίζω μισάξιους για να έχει και η νίκη αξία. Ναι, δεν σου χαρίζονται. Ναι, δεν μας χαρίζονται. Πρέπει να παίζεις μισάξιους για να ανεβαίνεις. Και φυσικά σε αυτή σου την προσπάθεια, ειδικά μετά το χειρουργείο, πιστεύω ότι φάνηκαν ακόμη πιο χρήσιμα τα συμπληρώματα της Extreme Store. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη Ντομψίδη και την Extreme Stores που με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά, χωρίς αυτούς, με τα συμπληρώματα που μου χορηγούν και αυτά, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω τόσο σύντομα, τόσο γρήγορα μετά από το χειρουργείο και φάνηκε και στον αγώνα μου. Όλα καλά. Άλλωστε. Τους ευχαριστώ πολύ. Υπέροχα. Ακόμα μια φορά μας έκανε περηφάνους, κράτησε το τίτλο στην Καβάλα. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη γιατί μας κάνει χαρούμενους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη τον Μπουρουζόγλου, ο οποίος διοργάνωσε όλο αυτό εδώ πέρα που είδαμε σήμερα και ήταν υπέροχο, πραγματικά. Και ο λαός της Καβάλας θα έπρεπε να ακολουθεί τέτοια γεγονότα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους που ήταν σήμερα, όλους τους αθλητές. Πραγματικά είδαμε ένα πολύ ωραίο θέαμα και εύχομαι να γίνονται πολύ συχνά τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ασχολείται με τον αθλητισμό, την υγεία και όχι με τον καναπέ. Ο καναπές είναι κακό στην υγεία. Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε για το ψινό βράδυ, έχοντας αθλητές σαν τον Γιάννη, βλέποντας τα παιδιά μας και έχοντάς τους ως ιδάλματα, έτσι ώστε να τους δώσουμε το καλύτερο εύνασμα για αυτό που λέγεται αθλητισμός. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.